Καλό μεσημέρι σε όλους. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα, που σημείωσε ρεκόρ κριέρας με 29 πόντους, ο Παναθηναϊκός υπέταξε την Μακάμπι στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την σειρά των play-off της EuroLeague. Απόψε στις 10, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Παλάου Μπλαουγκράνα την Μπαρτσελόνα για το δεύτερο μεταξύ τους μάτς, ενώ νωρίτερα στις 7 το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη έχει ραντεβού με την ιστορία κόντρα στην Τενερίφη στο Final Four του Basketball Champions League. Ένας εκπληκτικός Κώστας Λούκας επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να επικρατήσει τη Μακάμπι με 95-79 στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και να ισοφαρίσει τη σειρά των play-offs σε 1-1. Ασταμάτητος ο Έλληνας αρχηγός του Τριφυλιού με 29 πόντους και 4 ασίστ πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες αλλά και από τον πρόεδρο του συλλόγου Δημήτρη Γιανακόπουλο την ώρα των δηλώσεών του μετά το φινάλε. I try to do my best for the team. It's important one has to be strong and mentally ready for this game. Ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού επέστρεψε στο γήπεδο σε εντός έδρας αναμέτρηση των Πρασίνων για πρώτη φορά μετά από 687 ημέρες. Έζησε πολύ έντονα το μάτς και στο φινάλε συνεχάρη τον Ματίας Λεσόρ για την νίκη. Εκτός του Λούκα σε εξαιρετικό βράδυ βρέθηκε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος με τους 15 πόντους που πέτυχε έδωσε πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Εργκίνα Ταμάν. Η ομάδα δεν μπορεί να περιμένει ούτε να σε εντάξει τόσο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, όλη μου τη ζωή είχα την νοοτροπία και έχω την νοοτροπία να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ. Καμιά φορά το αποτέλεσμα έρχεται, καμιά φορά δεν έρχεται. Everything was correct, officiating correct, everything was correct. And the difference between the two teams, all Europe saw the difference with two teams. Φινάλε της αναμέτρησης, η θεαματική τα παντότητα το κούμπο στον Cleveland ανέβασε τα επίπεδα ένταση του παρκέ, ενώ ο προπονητής των Πρασίνων κατήγγειλε πως δέχτηκε απειλές από μέλος της αποστολής των Ισραηλινών ενώπιση των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στο Βελιγράδι την προσεχή εβδομάδα. When I go to the locker room, somebody from the Maccabi staff, I don't know who is that, also without accreditation, he told me, we'll see in Israel, we'll see what the Zionists will make to you. Hey, come on, I am Ergin Ataman. I'm the coach of the Panathinaikos. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Ρεάλ υπερασπίστηκε ξανά την έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια. Ο κορυφαίος σκόρερ τον Καμπάτσο που πέτυχε 24 πόντους, η Βασίλισσα επιβλήθηκε τον Βάσκον με 101-90 και χρειάζεται πλέον μία νίκη για να βρεθεί στο Final Four του Βερολίνου. Απόψε ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να σπάσει ξανά την έδρα της Μπαρτσελώνα και να αγκαλιάσει την πρόκριση φτάνοντας τις δύο νίκες. Οι σειρές αυτές οι μεγάλες είναι απρόβλεπτες και υπάρχουν πάντα ανατροπές. Έτσι έχει δείξει η εμπειρία και η ιστορία. Και εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνο στο αυριανό παιχνίδι και να κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε. Λοιπόν, θα είναι ξανά ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Πετρούσεφ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο. Σε απόσταση ενός βαθμού από την κορυφή της Premier League και την πρωτοπόρο Arsenal βρίσκεται πλέον η Manchester City. Ο De Bruyne με κεφαλιά άνοιξε τον δρόμο προς την νίκη για τους πολίτες στην έδρα της Brighton, προτού ακολουθήσουν δύο ακόμη τέρματα του Foden. 16 τα γκολ που έχει πετύχει ο Άγγλος μεσοεπιθετικός στο φετινό πρωτάθλημα. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε ο Άλβαρες το 62, υπογράφοντας την άνετη επικράτηση της ομάδας του Pep Guardiola.